Ωραία, ξεκίνα. Τράβω για τα πλάγια, μωρό. Από τα πλάγια δεν φαίνεται ωραίο. Πάμε στην περιοχή Τορλίδα. Τορλίδα λέγεται. Τορλίδα, ναι. Τουρλίδα, συγγνώμη. Αφιερωμένη στα ξαδέρφια με τους τουρλιδάκηδες. Είμαστε μέσα στη λιμνοθάλασσα. Κάνε περιγραφή. Σήμερα είναι 11 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή του 2015. Και μετά από πολλή σκέψη, μετά από 25 χρόνια στη συναισθηματική εξάρτηση εμού με την Ιεράπολη του Μεσολογγίου, αποφάσισα να φέρω την οικογένειά μου να τη γνωρίσει και αυτή. Πριν 25 χρόνια παρουσιάσει το ελληνικό στρατό εδώ πέρα. Το πανέμορφο Μεσολόγγι ήταν αξιοκλήσει ωραίο εκεί, μέσα στη θάλασσα. Βλέπεις? Μετά στο γυρισμό του τραγούσου. Σπιτάκια εδώ πέρα. Αχτιούμε. Ψαράδες. Τέλεια. Αυτή είναι Γάλλη. Vive la France! Αυτός είναι Έλληνας. Κοιτάξτε, τέτοια σπιτάκια έχει όλο τώρα. Και μέσα έχει ψαράδια. Τράβα και λίγο αριστερά δεξιά, ρε παιδί. Εκείνος εκεί πήγε με το αμάξι εκεί πέρα. Κοίτα, εδώ κάνουν και μπάνιο. Βλέπεις? Κάνουν μπάνιο εκεί. Βλέπεις? Κάνουν μπάνιο εδώ. Θέλετε να πούμε με τα μάξι? Ναι. Ωραία. Τεράστια απόσταση χιλιομετρική. Πάνω από 5 χιλιόμετρα πρέπει να είναι. Από την πόλη. Ένα μέρος, βλέπετε, τρέχουν ο κόσμος. Σταματήσανε τα παιδιά. Ωραία. Εδώ το Excalibur. Φαίνεσαι κι εσύ? Φαίνομαι. Ο αφηγητής μας. Εγώ είμαι ο αφηγητής. Όλα αυτά τα καταπληκτικά βίντεο που σας μεταφέρουμε, την εμπειρία γνωρίζοντας την Ελλάδα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια ατραξιόν, ένα τουριστικό οδηγό με αυτά που έχουμε γνωρίσει, τους καταπληκτικούς ανθρώπους, όλους τους Έλληνες που με μάρτυρα την Κυριακή, εχθές μας το καταμαρτυρούσαν και κάτι Άγγλοι από το Λονδίνο, που μένουν στο Λονδίνο. Και το συναντήσαμε στο καφέ. Πού είναι η ψάρια που θα βγάζουμε? Εψιωάννη. Εδώ μέσα έχει ψάρια. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά μπορεί, γιατί είναι περιφραγμένα, μπορεί να έχουν ζωντανά ψάρια. Να είναι εκτιοτροφείο και να έχει, ξέρω εγώ, κάτι. Να, εδώ μέσα. Και έχει και κάσες, επομένως ψάρια, είναι περιφραγμένα μάλλον. Μαμά, κοίτα πως φοράει ζώνη. Τι μωρό μου? Κοίτα φοράει ζώνη και μιλήσει. Τέλεια. Φυσιολάτρες αλλοδαποί κάνουν το περίπατό τους σε αυτή την πανέμορφη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, που εκτείνεται σε πολλά χιλιάδες τετραγωνικά εδώ πέρα. Με φάρους. Και εκεί είναι εγκαταστάσεις για τα λάτια εκεί πέρα μέσα. Α, να και τα λάτια εκεί πέρα. Βλέπετε εκεί πέρα τα βουνά από τα λάτια. Ναι. Δεν βλέπω. Το πασίγνωστο αλάτι Μεσολογγίου. Εξοπλίστε εδώ. Και τα σπιτάκια εδώ πέρα. Μένει ο κόσμος. Οι ψαράδες. Το ξάτραβα στα βαστά στην κάμερα, μωρό. Βλέπετε. Τουρλίδα! Και μπήκαμε στην Τουρλίδα. Τι ωραία που τα έχουν φτιαγμένα. Εδώ παίρνουν τις μπλάβες από εδώ και πάνε για να ψαρέψουν. Όποιος θέλει σίτες, www.siteskunupiares.gr. Απευθυνθείτε στη σελίδα μας και σωθείτε από τα κουνούπια εδώ στο Μεσολόγγι. Η βατώσα της όριος εγγυάται την ποιότητα. Κατασκευή στο σιτόν μας.